Φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας προσκεκλημένο τον Στρατή Ψάλτου. Ο Στρατής είναι θεολόγος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι επίσης διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας. Στρατή, καλώς ήρθες. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακριβώς. Το θέμα που έχουμε διαλέξει είναι η διαλεκτική σχέση μεταξύ ελευθερίας και αιχμαλωσίας. Και σαν πρώτη ερώτηση θα ήθελα να σε ρωτήσω. Αν είναι ορθή η υπόθεση εργασίας ότι η ελευθερία είναι ένα ατομικό και συλλογικό αγαθό, ποιες μορφές θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνει σήμερα, γενικά μέσα στην ιστορία και ειδικά σήμερα, και με την ευκαιρία να πούμε, μήπως η ελευθερία θα μπορούσε να εκδηλωθεί και ως μια μορφή αιχμαλωσίας ταυτόχρονα? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ενιαία κατανόηση της ελευθερίας μέσα στην ιστορία και μέσα στις διάφορες μορφές κουλτούρας. Ωστόσο, μπορούμε να μιλήσουμε για μια κυρίαρχη κατανόηση, η οποία, όπως διαμορφώνεται μέσα στο σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο, έχει τα χαρακτηριστικά της δυνατότητας επιλογής. Με άλλα λόγια, η θέληση για δύναμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας όρος, μια έκφραση που αποτυπώνει και εκφράζει αυτό το νόημα της ελευθερίας. Η θέληση για δύναμη, όπως ξέρεις Δημήτρη, είναι μια έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό φιλόσοφο Φρίντριχ Νίτσε στο έργο του «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα», το οποίο το εξέδωσε το 1883 και έκτοτε τη χρησιμοποίησε αρκετές φορές προκειμένου να αποτυπώσει ακριβώς αυτό, το νόημα της ελευθερίας η οποία επιδιώκει τη δύναμη. Με αυτό το νόημα η ελευθερία αποτυπώνεται μέσα στον αστικό λόγο, ο οποίος ανάγει την καταγωγή του στις πόλεις του 11ου αιώνα της Δυτικής Ευρώπης και χρησιμοποιήθηκε ως ένα όπλο των αστικών κοινωνιών που άρχισαν να διαμορφώνονται εναντίον παλαιών μορφών, θα λέγαμε, ανελευθερίας και αιχμαλωσίας, προνεωτερικών μορφών ανελευθερίας και αιχμαλωσίας. Προκειμένου να διαλύσει αυτές τις μορφές και να δημιουργήσει νέους θεσμούς, νέες μορφές πολιτικής οργάνωσης, στην οποία να πάρουν μέρος και οι οικονομικά ισχυροί πιαστοί και όχι μόνο οι ισχυροί ιδιοκτήτες γης. Να σε διακόψω σε αυτό το σημείο, αν επιτρέπεις μια διακοπή. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι προσλαμβάνεις την έννοια, την αντίληψη της ελευθερίας μέσα από ένα αστικό πλαίσιο αναφοράς. Όπως την κατανοούμε σήμερα την ελευθερία, σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί μέσα στην αστική κουλτούρα και στον αστικό τρόπο κατανόησης των πραγμάτων. Και με αυτήν την έννοια κατόρθωσε, για παράδειγμα, η έννοια της ελευθερίας να αποτελέσει ένα όπλο, έναν μοχλό χειραφέτησης ανθρώπων οι οποίοι ήταν οικονομικά ισχυροί, έναντι ανθρώπων οι οποίοι είχαν δύναμη με παλαιότερες μορφές πολιτικής οργάνωσης. Ωστόσο, στο βαθμό που η ελευθερία συνέχισε να έχει αυτό το νόημα της θέλησης για δύναμη, δημιούργησε νέες μορφές και ανισότητας και εκμετάλλευσης, οι οποίες έγιναν κατανοητές ως οι μορφές της αιχμαλωσίας μέσα στα πλαίσια του αστικού ή του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης και δημιούργησαν ένα αίσθημα δυσφορίας και αιχμαλωσίας σε μεγάλους πληθυσμούς, σε πολλά κοινωνικά στρώματα, τα οποία έψαξαν να βρουν έναν λόγο προκειμένου να εκφραστεί αυτή η δυσφορία μιας αιχμαλωσίας μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του αστικού πολιτισμού. Και όπως ξέρεις και εσύ, αυτή η δυσφορία από τον 19ο αιώνα και ύστερα, αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα, βρήκε την έκφρασή της μέσα σε δύο βασικές μορφές πολιτικού λόγου, πολιτικής ρητορικής.
Η μία είναι ο μαρξιστικός λόγος και ο άλλος είναι ο λόγος του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος είχε μια έντονη απήχηση ιστορική σε κοινωνίες όπως της Γερμανίας ή της Ιταλίας τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αυτές οι μορφές λόγου, ενώ διέλυσαν κατά κάποιο τρόπο στο βαθμό που κυριάρχησαν τις παλιές μορφές πολιτικής οργάνωσης, είναι πια αναμφίβολο ότι δημιούργησαν νέες μορφές πολιτικής οργάνωσης, μέσα στις οποίες οι άνθρωποι ένιωσαν ξανά αυτό το αίσθημα και αιχμαλωσίας και δυσφορίας. Διότι από τη στιγμή που η ουσία της ελευθερίας παρέμεινε η βούληση για δύναμη, ήταν αναπόφευκτο να αποτελέσει μια μήτρα νέων μορφών και ανισότητας και καταπίεσης και βίας και σε αρκετές περιπτώσεις και καταστροφής μέσα στην ιστορία. Στρατή, μπαίνω στον πειρασμό να σου κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με τα προηγούμενα που είπες. Η πρώτη είναι η εξής. Μίλησες, χρησιμοποίησες τον νιτσεϊκό ορισμό της θέλησης για δύναμη για να προσεγγίσεις την ελευθερία. Κατά τη γνώμη σου, η ελευθερία είναι περισσότερο σε αναφορά με την αντίληψη της θέλησης ή με τη δύναμη? Ή μπορούμε να πούμε ότι επιμερίζεται ισόποσα και στα δύο? Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να σε ρωτήσω. Χρησιμοποίησες τον όρο εχμαλωσία και δυσφορία. Μήπως θα ήταν πιο δόκιμο να χρησιμοποιήσουμε τον όρο καταπίεση για τις μορφές αυτές πολιτικής ελευθερίας που ήρθαν να εγκαινιάσουν ένα νέο τρόπο οργάνωσης, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και καταπιεστικές? Δημήτρη, η χρήση της έννοιας της βούλησης για δύναμη στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται προκειμένου να καταλάβουμε την ουσία που έχει η ελευθερία μέσα στην νεωτερική αστική κατανόησή της. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό νόημα ή το πραγματικό νόημα που μπορεί να έχει η ελευθερία, όπως δεν είναι και το πραγματικό νόημα το οποίο μπορεί να έχει η βούληση για δύναμη. Γιατί ο ίδιος ο Νίτσε μίλησε για την δυνατότητα να έχουμε μια πολλαπλότητα εκφράσεων της βούλησης για δύναμη, αλλά θεώρησε ως ύψιστη μορφή της βούλησης για δύναμη εκείνη την οποία αποσυνδέεται από την θέληση για κυριαρχία και βγαίνει από αυτή την φαντασίωση και γίνεται ένα είδος συμφιλίωσης με το, θα λέγαμε, πεπρωμένο. Η έκφραση χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί είναι το αμορφατή. Δηλαδή το πραγματικό νόημα της ελευθερίας είναι αυτή η αγάπη του πεπρωμένου. Με αυτό το νόημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελευθερία, όπως κατανοείται μέσα στα πλαίσια του νεωτερικού πολιτισμού, δεν έχει κάποια σχέση από τη στιγμή που στο βαθμό που η ελευθερία κατανοείται ως δυνατότητα επιλογών είναι μια έκφραση της βούλησης για δύναμη με το νόημα της βούλησης για κυριαρχία και όχι μιας συμφιλίωσης με τον εαυτό μας και με την αγάπη του πεπρωμένου μας. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση. Ως προς την πρώτη ερώτηση. Παρατήρησα ότι χρησιμοποίησες τους όρους εχμαλωσία και δυσφορία. Μήπως θα ήταν πιο δόκιμο, ίσως πιο ακριβές να πούμε καταπίεση για αυτές τις νέες μορφές πολιτικής οργάνωσης που ήρθαν να μπουν στη θέση παλαιότερων μορφών οργάνωσης πολιτικής που ελευθερώσανε μεν στοιχεία του πληθυσμού, ελευθερώσανε μεν πληθυσμιακές ομάδες, αλλά ταυτόχρονα υποδουλώσανε άλλες? Αναμφίβολα. Η χρήση της έννοιας καταπίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν σχεδόν συνώνυμο τρόπο, αντικαθιστώντας αυτές τις έννοιες που χρησιμοποίησα μιλώντας για δυσφορία ή εχμαλωσία. Είναι φανερό ότι μέσα στις μορφές πολιτικής οργάνωσης του αστικού πολιτισμού έχουμε μεγάλο πλήθος ανθρώπων οι οποίοι αισθάνονται καταπιεσμένοι, αισθάνονται δυσφορία, αισθάνονται ότι έχουν αλυσίδες και γι' αυτό οι μορφές πολιτικού λόγου που τους εκφράζουν είναι οι μορφές πολιτικού λόγου που μιλούν για το σπάσιμο αυτών των αλυσίδων προκειμένου να βρουν ξανά μια άλλη δυνατότητα έκφρασης ελευθερίας. Αλλά ας μου επιτραπεί να πω ότι
και αυτή η νέα έκφραση ελευθερίας παραμένει μέσα στο πλαίσιο της βούλησης για δύναμη, με την έννοια της κυριαρχίας. Και γι' αυτό και γεννά νέες μορφές ανελευθερίας. Δεν καταφέρνει να βγει από αυτή την φαντασίωση και να προσεγγίσει την ελευθερία με το νόημα αυτού που είπα προηγουμένως, μιας αγάπης του ανθρώπου για το πεπρωμένο του. Μιας αμορφατή. Έκλεισες την προηγούμενη τοποθέτησή σου χρησιμοποιώντας, μάλλον αναφερόμενος στον ναζισμό, στον εθνικοσοσιαλισμό. Θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά με αυτό, με τον ναζισμό ως μια κυρίαρχη μορφή αιχμαλωσίας, ανελευθερίας. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν δεχτούμε ότι τελικά ο ναζισμός είναι μια μορφή βαρβαρότητας, όπως και είναι, τι θα μπορούσαμε να πούμε για διανοούμενους, όπως για παράδειγμα ο φιλόσοφος ο Χάιντεγκερ, ο οποίος ακολούθησε ένα τέτοιο δρόμο. Και σε αυτή τη λογική, ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι η θέση της ελευθερίας, η αντίληψη περί ελευθερίας στη φιλοσοφία του? Είναι αλήθεια ότι ο Μάρτιν Χάιντεγκερ το 1933 κατά κάποιο τρόπο εχμαλωτίστηκε και αυτός από την φαντασίωση να γίνει ο φιλοσοφικός εκφραστής αυτού του φαινομένου, το οποίο κυριάρχησε στη Γερμανία, του ναζισμού, του εθνικού σοσιαλισμού, προκειμένου, όπως είπε μεταγενέστερα ο ίδιος, να το στρέψει προς την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό, που θεωρούσε ότι όλο αυτό το φαινόμενο μπορεί να έχει ένα είδος ανταπόκρισης σε ένα ιστορικό καθήκον. Πολύ γρήγορα λέει ότι τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους, του 1933, κατάλαβε ότι αυτή η ανανέωση που είχε στο μυαλό του ήταν αδύνατον να συμβεί, γι' αυτό και παραιτήθηκε από την Πριτανία του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ πριν καν ολοκληρώσει ένα χρόνο θητείας. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί στοχαστές, οι οποίοι προέρχονται είτε από τον χώρο της φιλελεύθερης φιλοσοφίας, όπως ο Ρίτσαρντ Ρόρτι, ή από τον χώρο της μαρξιστικής και νεομαρξιστικής σκέψης, όπως ο Τέοντορ Αντόρνο, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτή η συμπόρευση δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα ατυχές γεγονός, αλλά ήταν η εσωτερική κατάληξη και η εσωτερική συνέπεια της φιλοσοφίας του, η οποία ήδη είχε εκφραστεί λίγα χρόνια αργότερα με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο στο κλασικό έργο του «Είναι και χρόνος», το οποίο εκδόθηκε το 1927. Οπότε μπαίνει εδώ ένα ζήτημα να σταθούμε λίγο, να καταλάβουμε τον πυρήνα της σκέψης του Χάιντεγκερ σε σχέση και με το ζήτημα της ελευθερίας, για να απαντήσουμε τελικά και σε αυτό το ερώτημα, αν αυτή η συμπόρευση ήταν ένα τυχαίο γεγονός που τον οδήγησε μια προσωρινή φαντασίωση, ή αν ήταν μια κατά κάποιο τρόπο εσωτερική συνέπεια του ίδιου του πυρήνα της σκέψης του. Θα ήθελα να σε διακόψω αυτό το σημείο, Στρατή. Κατά τη γνώμη σου, τι από τα δύο ήτανε? Τι συμπέρασμα έχεις φτάσει εσύ προσωπικά? Για να δώσουμε μια κάπως βάσιμη και ασφαλή απάντηση, κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή των παραδόσεων του Χάιντεγκερ στο Φράιμπουργκ, η οποία έγινε το 1920, όταν διαδέχτηκε τον Χούσερλ στην έδρα της φιλοσοφίας, και να σταθούμε στο περιεχόμενο αυτών των πρώτων παραδόσεων του, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χρόνια αργότερα και είχαν τον τίτλο «Φαινομενολογία της θρησκευτικής ζωής». Προκειμένου να κατανοήσει την εμπειρία της θρησκευτικής ζωής, ο Χάιντεγκερ σε αυτές τις παραδόσεις πλησιάζει το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα προσπαθεί να καταλάβει το νόημα που έχει για τον Απόστολο Παύλο η μεσιανική εμπειρία. Και συγκεκριμένα στρέφει το ενδιαφέρον του σε μία φράση του Αποστόλου Παύλου, η οποία λέει το εξής, τη διαβάζω κατά γράμμα.
Τούτο δε φημί αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστί, είναι και οι έχοντες, ως μη έχοντες όσοι. Δηλαδή, ο καιρός είναι λίγος και εκείνοι που νομίζουν ότι κατέχουν, στην πραγματικότητα δεν κατέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Χάιντεγκερ σε αυτές τις παραδόσεις στρέφεται σε ένα νόημα της δύναμης, όχι με την έννοια της κυριαρχίας που περιγράψαμε, αλλά και της ελευθερίας, όχι με το νόημα μιας δύναμης της θέλησης ως κυριαρχίας, αλλά εξέρχεται από αυτή την φαντασίωση, πλησιάζοντας την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, λέγοντας ότι το πραγματικό νόημα τόσο της δύναμης όσο και της ελευθερίας είναι αυτό που επίσης γράφει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «η δύναμις εν ασθενή ατελειούται», δηλαδή βρίσκει την ολοκληρωμένη έκφρασή της όταν βγαίνει από την φαντασίωση της κυριαρχίας και μπορεί να συμφιλειωθεί με την ίδια την ασθένεια, με την ίδια την αδυναμία, με το ίδιο το πεπερασμένο του ανθρώπινου χαρακτήρα. Με βάση αυτό το νόημα, με το οποίο κατανοεί την έννοια της δύναμης ο Χάιντεγκερ και θα λέγαμε ότι επιστρέφει στο νόημα της ύψης της έκφρασης, της θέλησης για δύναμη του Νίτσε, όταν λέει ότι αυτό το ύψιστο στο νόημα είναι όταν η θέληση για δύναμη εξέρχεται από τη φαντασίωση της κυριαρχίας, μπορούμε να πούμε ότι ο Χάιντεγκερ δεν αποτελεί μόνο στη φιλοσοφία του μία κριτική μόνο της αστικής έννοιας της ελευθερίας, αλλά και της ελευθερίας και της δύναμης με τον τρόπο που βρήκε έκφραση και μέσα στον σοσιαλισμό, αλλά και μέσα στον εθνικό σοσιαλισμό, καθώς και οι δύο αυτές ιδεολογίες δεν βγήκαν από το πλαίσιο της έννοιας της ελευθερίας ως βούλησης για δύναμη και για κυριαρχία. Στρατή, η χρήση που έκανες από τον Χάιντεγκερ, του Αποστόλου Παύλου, μου φέρνει στο νου το εξής ερώτημα. Μήπως θα μπορούσαμε σε αυτή την προοπτική να υποστηρίξουμε βάσιμα ότι τελικά ο Χάιντεγκερ κάνει μια μορφή πολιτικής θεολογίας μέσα από όλα αυτά? Νομίζω ότι και ο ίδιος από την δεκαετία του 30 και ύστερα ήταν φανερό ότι επεδίωξε στην φιλοσοφία του να δείξει το πολιτικό νόημα που υπάρχει και το οποίο ενσαρκώνεται σε μια μορφή πολιτικής οργάνωσης η οποία βρίσκεται στους αντίποδες και του αστικού τρόπου οργάνωσης και του σοσιαλιστικού τρόπου οργάνωσης, αλλά και του εθνικοσοσιαλιστικού τρόπου οργάνωσης. Μέσα στο ίδιο το είναι και ο χρόνος, μιλάει για τον Dasein, όπου είναι αυτό το νόημα της ελευθερίας με την έννοια της ύπαρξης που συμφιλιώνεται με τον πεπερασμένο χαρακτήρα της και λέει ότι αυτού του είδους το βίωμα δεν είναι ένα βίωμα μιας απομονωμένης ύπαρξης, αλλά ένα βίωμα το οποίο μας φέρνει σε μια πραγματική συμφιλίωση και συναλληλία, άρα ένα βίωμα το οποίο έχει ένα πολιτικό περιεχόμενο. Βεβαίως, στο μεταγενέστερο έργο του, θεωρεί ότι αυτό το βίωμα είναι αδύνατο να προκαλέσει μια μεταμόρφωση μέσα στην κατάσταση η οποία καθίσταται πια κυρίαρχη όλο και περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει την δυνατότητα η σκέψη να κρατάει συνέχεια ανοιχτό και να δείχνει το μονοπάτι προς αυτό το ξέφωτο. Στρατή, θα ήθελα να έρθουμε στην σημερινή εποχή και να εντοπίσουμε τις σχέσεις ελευθερίας στο σήμερα. Θα έλεγες κατά τη γνώμη σου ότι οι σημερινές, οι πολιτικές σχέσεις και παγκόσμια, αλλά και στο δικό μας κοινωνικό σχηματισμό, είναι σχέσεις ελευθερίας? Δημήτρη, όσον αφορά την κατανόηση των σύγχρονων πια πολιτικών πραγμάτων, μπορούμε να πιάσουμε το νήμα από το τέλος της δεκαετίας του 80, όταν πια έχουμε την κατάρρευση και των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και έχουμε την δημοσίευση έργων, για παράδειγμα,
όπως του Φράνσις Φουκουγιάμα το 1992, το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι τελικά η πολιτική πορεία του 20ου αιώνα, μέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες, ήταν ένα είδος νίκης και διάλυσης μορφών ολοκληρωτισμού, οι οποίες εκφράστηκαν είτε με την ιδεολογία του εθνικού σοσιαλισμού, είτε με την ιδεολογία του σοσιαλισμού, και ταυτόχρονα υπήρξε ένα αίσθημα ενός θριάμβου της αστικής έννοιας της ελευθερίας, η οποία συνδυάστηκε και με μια ελπίδα ότι αυτή η κυριαρχία θα μπορούσε να θεωρηθεί συνώνυμη με ένα τέλος της ιστορίας. Πράγμα το οποίο διαψεύστηκε, διότι μέσα στην κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι φανερό πια ότι συνεχίζουμε να έχουμε ανθρώπους ή ολόκληρες κοινωνικές ομάδες οι οποίες συνεχίζουν να ζουν το αίσθημα της καταπίεσης και της δυσφορίας, το οποίο περιγράψαμε ότι ήταν παρόν και σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους που θεωρήθηκε ότι ο αστικός πολιτισμός αποτελούσε την κυρίαρχη μορφή της ελευθερίας. Τώρα, αν θέλαμε να δούμε σήμερα τι μορφή παίρνουν αυτές οι εκφράσεις δυσφορίας ή καταπίεσης, θα μπορούσαμε και πάλι να στραφούμε προς δύο κατευθύνσεις. Βέβαια, η σύγχρονη πολιτική θεωρία χρησιμοποιεί πια άλλους όρους, λέγοντας για παράδειγμα ότι η μορφή του λόγου, η οποία προσπαθεί να εκφράσει το αίσθημα δυσφορίας των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, δηλώνεται με το όνομα αυτού που λέμε αριστερού λαϊκισμού, η οποία έκφραση δεν είναι απαραίτητος αρνητική, με την έννοια ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται και θετικά για να δείξει την έννοια μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας, η οποία νιώθει ότι καταπιέζεται και διεκδικεί έναν άλλον καταμερισμό της απόλαυσης. Ταυτόχρονα έχουμε και τις μορφές του λεγόμενου δεξιού λαϊκισμού, οι οποίες δεν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους τόσο πολύ στα ζητήματα της προστασίας των οικονομικά ασθενών, όσο στα ζητήματα προστασίας ταυτοτήτων ή και ακόμα ή και συνόρων. Οπότε έχουμε μια δεύτερη έκφραση πάλι μιας θα λέγαμε δυσφορίας. Αυτή τη στιγμή που κάνουμε τη συζήτηση είναι σε εξέλιξη ένα φαινόμενο στην Ανατολική Ευρώπη που αποτελεί επιβεβαίωση αυτού ακριβώς που λέμε, πως μέσα σε μια καινούργια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται είναι δυνατόν να υπάρχουν ολόκληρα έθνη τα οποία αισθάνονται ότι πρέπει να αναμετρηθούν με τον πολιτισμό, ο οποίος αισθάνονται ότι πάει να τους επιβάλλει μια άδικη κατάσταση πραγμάτων. Τι θέλω να πω. Αυτός ο θρίαμβος ο οποίος υπήρξε στις αρχές της δεκαετίας του 90 για το τέλος της ιστορίας, τελικά έχει διαψευστεί με πολλαπλούς τρόπους. Και με τρόπους που έχουν να κάνουν με το αίσθημα ξανά καταπίεσης και αιχμαλωσίας ασθενών οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων, όσο και με το αίσθημα αιχμαλωσίας ή δυσφορίας πολιτισμικών ή εθνικών ομάδων. Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει όσον αφορά το ζήτημα της ιστορίας, αλλά ούτε και όσον αφορά το ζήτημα της ελευθερίας.
Στρατή, θα πιαστώ από κάτι που είπες στο κλείσιμο του λόγου σου. Μίλησες για κοινωνικά στρώματα που δείχνουν δυσφορία απέναντι στις μορφές καταπίεσης που υφίστανται και επίσης σε κοινωνικά στρώματα που υφίστανται δυσφορία απέναντι στην πολιτισμική καταπίεση την οποία υφίστανται. Πού θα εντόπιζες αυτές τις μορφές καταπίεσης, δηλαδή αιχμαλωσίας, στο δικό μας τον κοινωνικό σχηματισμό, στη δικιά μας την κοινωνία, και τι είδους ελευθερία θα χρειαζόταν να εντοπίσουμε σε αυτά? Όσον αφορά αυτή τη δεύτερη μορφή δυσφορίας, Δημήτρη, μπορούμε να την συνδέσουμε, για παράδειγμα, με το θρησκευτικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε ολόκληρες θρησκευτικές παραδόσεις, οι οποίες μέσα σε αυτόν τον υποτιθέμενο θρίαμβο της ιδεολογίας του φιλελευθερισμού, αισθάνονται ότι απειλούνται, και γι' αυτό έχουμε μια, για παράδειγμα, αναζωπήρωση του Ισλάμ, μια αναζωπήρωση, για παράδειγμα, του χριστιανισμού στην Ανατολική Ευρώπη ως στοιχείο μιας πολιτισμικής ταυτότητας, μια αναζωπήρωση του πεντηκοστιανισμού, και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και μια, θα λέγαμε, αναζωπήρωση εθνικών ταυτοτήτων ή ταυτοτήτων ολόκληρων χωρών, όπως είναι, για παράδειγμα, η Ρωσία ή η Κίνα, απέναντι σε αυτό που θεωρούν ότι εκπροσωπούν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Και νομίζω ότι όλα αυτά που ζούμε στις μέρες μας αποτελούν εκφράσεις αυτής της συγκρουσιακής, άλλοτε έντονα και άλλοτε λιγότερο έντονα, κατάστασης, η οποία συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας όλων αυτών των φαινομένων, τα οποία κάθε άλλο παρά αμβλύνθηκαν ή ομοιογενοποιήθηκαν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν και να αναζωπυρώνονται και να δημιουργούν συνέχεια ένα έντονα συγκρουσιακό πεδίο, το οποίο επικαλείται την έννοια της ελευθερίας και από τη μια μεριά και από την άλλη. Κλείνοντας, Στρατή, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα να φέρουμε το θέμα της ελευθερίας, την αντίληψη της ελευθερίας, στα δικά σου τα χωράφια. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Η αντίληψη για την ελευθερία, πώς κατανοείται, πώς προσλαμβάνεται στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες σήμερα? Για να κατανοήσουμε το παρόν των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών σε σχέση με την ελευθερία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να κατανοήσουμε κατά κάποιο τρόπο το επιστημολογικό παράδειγμα πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο οι πολιτικές όσο και οι κοινωνικές επιστήμες κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν έκφραση ενός εξελικτικού μοντέλου, όπου στην κορυφή είχαν το νόημα της αστικής ελευθερίας, το οποίο κατά κάποιο τρόπο υπηρετούσαν και θεωρούσαν ότι στην ανάλυση τους έπρεπε να τοποθετήσουν άλλες μορφές πολιτικής ή κοινωνικής οργάνωσης σε χαμηλότερες βαθμίδες. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της ανάλυσης των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών μέχρι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το εξελικτικό μοντέλο κατά κάποιο τρόπο έχει διαλυθεί, αυτό το επιστημολογικό παράδειγμα, όπως θα έλεγε ο Τόμας Κουν, και έχει δώσει τη θέση του σε αυτό που λέμε μεταμοντέρνο παράδειγμα. Δηλαδή, τόσο οι πολιτικές όσο και οι κοινωνικές επιστήμες προσπαθούν να αναδείξουν τις επιμέρους κουλτούρες όχι ως μορφές που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε μια εξελικτική κλίμακα, αλλά ως επιμέρους γλωσσικά παιχνίδια που η σύγχρονη πραγματικότητα οφείλει κατά κάποιο τρόπο να βρει ένα τρόπο διαλόγου ανάμεσά τους. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως ένα βαθμό εκ μέρους των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών υπηρετεί ένα είδος συμφιλίωσης
στο βαθμό που επιχειρεί και στοχεύει στον σεβασμό των πολιτισμικών ετερωτήτων, στο σεβασμό των δικαιωμάτων, στην διάλυση μορφών μυσαλλοδοξίας. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η μορφή αυτή του λόγου, του μεταμοντέρνου λόγου, που κυριαρχεί τόσο στην, στο πεδίο των πολιτικών επιστημών, όσο και στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, δεν μπορεί να χτυπήσει τον πυρήνα του προβλήματος σε σχέση με την ελευθερία, που όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι το ζήτημα της θέλησης για δύναμη. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο λόγος ο οποίος έχει ως βασικό περιεχόμενό του τον σεβασμό των ετερωτήτων μπορεί να υπηρετεί ένα είδος συμφιλίωσης, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να αμβλύνει την πηγή ενός βαθύτερου ανταγωνισμού και μιας βαθύτερης συγκρουσιακής κατάστασης, η οποία ελοχεύει και ανά πάσα στιγμή αναζωπυρώνεται και δίνει τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε γύρω μας. Κατά τη γνώμη μου, μία κριτική της ελευθερίας, η οποία θα μπορούσε να λάβει υπόψη της φιλοσοφικές εκφράσεις όπως αυτές που προείπα, του Χάιντεγκερ ή του Νίτσε, θα είχε μια πιο μεγάλη συνεισφορά προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί οι φιλοσοφίες αυτές δεν μιλούν απλώς για ένα νόημα της ελευθερίας που πρέπει να περιορίζεται στα όρια που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, αλλά μιλούν για ένα είδος ελευθερίας ως μιας βαθύτερης μεταμόρφωσης, τόσο ατομικής όσο συλλογικής, η οποία αμβλύνει την ίδια τη σύγκρουση που κουβαλούν οι άνθρωποι μέσα τους και κατά κάποιο τρόπο τους συμφιλιώνει με τον εαυτό τους και τους συμφιλιώνει με τους άλλους. Όσο δεν γίνεται κατανοητό αυτό το μονοπάτι προς μια βαθύτερη και πραγματική κατανόηση της ελευθερίας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μορφές ελευθερίας που επιτυγχάνουν ως ένα βαθμό μια συμφιλίωση, αλλά επειδή αυτή δεν έχει έναν βαθύτερο χαρακτήρα, είναι καταδικασμένη κάθε φορά να υπονομεύεται από το βαθύτερο συγκρουσιακό πεδίο, το οποίο διονύζεται και βρίσκει έκφραση είτε σε κοινωνικές μορφές συγκρούσεων, είτε σε μορφές συγκρούσεων θρησκευτικού ή εθνικού και εθνικιστικού χαρακτήρα. Αφού σε ευχαριστήσω λοιπόν, Στρατή, για την πολύ όμορφη συζήτηση την απόψινή, θα ήθελα να σε αφήσω να κλείσεις μόνος σου. Τι θα λες να πεις ως τελευταίο λόγο σχετικά με το θέμα της ελευθερίας? Δημήτρη, σε ευχαριστώ και εγώ για την συζήτηση που κάναμε, καθώς μου δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσω ένα είδος κατά κάποιο τρόπο επιφύλαξης πίσω από τη χρήση κάθε φορά της έννοιας της ελευθερίας, μιας επιφύλαξης που μας κάνει να αναρωτηθούμε τι πραγματικά κρύβεται. Για μια ακόμα φορά, θεωρώ ότι η λέξη κλειδί που θα μπορούσε να μας βοηθήσει όσον αφορά το νόημα της ελευθερίας είναι ο όρος και η έννοια της θέλησης για δύναμη. Και να πω το εξής, ότι όσο η ελευθερία συνδέεται με τη δύναμη, με το νόημα της κυριαρχίας, είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε συνέχεια μιας μεταμορφώσεις, μιας εχμαλωσίας, η οποία αποδομείται και συγκροτείται ξανά σε νέες μορφές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μέσα σε αυτές τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της εχμαλωσίας δεν έχει νόημα να κρατιέται ανοιχτό το μονοπάτι μιας κατανόησης της ελευθερίας πέρα από αυτή την φαντασίωση της βούλησης για δύναμη ως κυριαρχίας, που μπορεί να μην έχει πια το νόημα ενός ιστορικού καθήκοντος που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά έχει το νόημα μιας μικρής ζήμης που ανά πάσα στιγμή
είναι δυνατόν να αποτελέσει το φύραμα για να δημιουργεί καταστάσεις που είναι πιο κοντά στο πραγματικό νόημα της ελευθερίας. Σε ευχαριστώ και πάλι για την κουβέντα που είχαμε.